Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σύλλογος Τριτέχνων Τυρνάβου, οι τρεις ιεράρχες. Σύλλογος Ποντίων Τυρνάβου. Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕ Τυρνάβου.
Παρθένο. Στην πολιτική ηγεσία του Δήμου Τυρνάβου. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριές μας, το μετρίο συμφήν το να μιλήσει δηλαδή κάποιος με μέτρο για τους ήρωες του έργου του 40 είναι ένα δύσκολο έργο. Και αυτό γιατί δεν τους ταιριάζει το μέτρο, αφού υπερέλυσαν τον εαυτό τους και τις προσδοκίες τους και φάνηκαν αντάξιοι των προγόνων μας. Είναι δύσκολο να περιγράψουν με λόγια τη θυσία τους. Μια θυσία χάρη στην οποία μπορούμε να στεκόμαστε εδώ σήμερα ελεύθεροι. Το δε έντεμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύξητον. Δίχως την ελευθερία δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά και για να είμαστε ελεύθεροι και ευτυχισμένοι πρέπει πρωτίστως να είμαστε γενναίοι και γενναίες. Ίσως οι πρόγονοι μας το 1940 να μην είχαν στο μυαλό τους αυτήν ακριβώς τη φράση από τον επιτάφιο του Περικλή, αλλά ήταν το ίδιο γενναιόψυχοι και θαραλέοι, όπως πάντοτε είναι οι Έλληνες, κάθε φορά που αντιμετωπίζουν προκλητικούς αντιπάλους που απειλούν την ελευθερία μας και την εδαφική ακαιρεότητά μας. Έτσι προκλητικά και άναντα, οι Ιταλοί, την ημέρα του 15 του 1940, τορπίλησαν το καταδρομικό μας έλλη στο λιμάνι της Τίνη. Όλα έδειχναν ότι ο πόλεμος σύντομα θα χτυπούσε την πόρτα μας. Κείνη την ημέρα, γράφει ο στρατής Μυριμπίνης, εχθρός δεν υπήρχε ανάμεσά μας. Στις 3 τα μεσάνυχτα της 28ης Οκτωβρίου, ο πρεσβευτής της Ιταλίας, Γκράτσι, δίνει στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ιωάννη Μεταξά, τελεσίγραφο έγγραφο, ζητώντας την κατοχή ορισμένων ελληνικών περιοχών. Αν η Ελλάδα δεν δεχόταν, τότε ο Μουσολίνη θα καταλάμβανε αυτές τις περιοχές με τα όπλα. Ο Ιωάννης Μεταξάς, εκφράζοντας την θέληση του ελληνικού λαού, απορρίπτει το τελεσίγραφο και καλεί το έθνος να ηγεθεί σύσσωμο και να αγωνιστεί. Με το υπερήφανο όχι και τη φράση «πόλεμος» λοιπόν, απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Αρχίζει έτσι η ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας στο βορειοϋπηρετικό μέτωπο, ενώ την ίδια ώρα ο ελληνικός λαός διαδηλώνει κατά της Ιταλίας και τρέχει με ενθουσιασμό να καταταγεί και να πολεμήσει στο μέτωπο. Οι στρατιώτες μας συνεπείς και την ιστορία του έθνους μας και με χαμόγελο στα χείλη φέρνουν και τα βουνά της Πίντου. «Νίνη του λαού μου, σε λένε Πίντο. Τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους και πάνω τους η μνήμη και η άκαυτη βάτος». Όπως γράφει ο ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης στο Άξιο Νηστή, σε αυτά τα βουνά της Πίντου οι Έλληνες φαντάροι έγραψαν ιστορία. Ούτε η βαρχημονιά, ούτε η στρατιωτική υπεροχή του αντιπάλου, ούτε οι κατουχίες, οι ξύρες, τα κρυοπαγήματα, ούτε ο ίδιος ο θάνατος δεν κατάφεραν να ανακόψουν την ορμητική πορεία τους. Οι αναγγελίες των εικόνων διαδέχονται μια την άλλη. Κοριτσά, Μοσκόπολη, Πόγραβετς, Πρεμετή, Άγιοι Σαράντα, Δέλγινο, Αργυρόκαστρο, Χιμάρα, Χρυσούρα. Οι Έλληνες πολεμούσαν σαν λιοντάρια. Όχι μόνο αμήνθηκαν κατά των Ιταλών εισβολέων, αλλά εφορμώντας με την περίφημη κραυγή αέρα, απελευθέρωσαν και την Βόρεια Ήπειρο από την Ιταλική κατοχή. Σπουδαία υπήρξε και η συμβολή του άμαχου πληθυσμού, με φωτεινό παράδειγμα της γυναίκης της Πίντου, που αψυχώντας τους κινδύνους μεταφέρουν στις πλάτες τους πολεμοφόδια, τρόφιμα, νερό στο μέτωπο. Όταν ο Μουσολίνη αντιλήφθηκε πως δεν υπήρχε για το στρατό του σωτηρία, ζήτησε τη βοήθεια του συμμάχου του, του Χίτλερ. Έτσι, η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Και στη δεύτερη αυτή εισβολή οι Έλληνες απάντησαν και πάλι όχι. Μόνοι τους αντιμετώπισαν δύο μεγάλες δυνάμεις. Στα οχυρά της Μακεδονίας, στο Ρούπελ, στο Περιθώρι, στο Λίσε, στον Εχίνο, γράφονται νέες σελίδες απαράμιλης δόξας. Ωστόσο, η ελληνική αντοχή εξαντλείται. Στις 6 Απριλίου του 1941, οι Ναζί καταλαμβάνουν την Αθήνα. Τότε αρχίζουν τα μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας. Για 3 μαρτυρικά χρόνια οι Έλληνες υπέφεραν από την πείνα και τις στερήσεις, αλλά και από τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις. Ολόκληρα χωριά γίνονται τόποι μαρτυρίου και παραμένουν ζωντανά μνημεία της βαρβαρότητας και της φρίκης των ναζιστών.
πλουτοπαραγωγικές πηγές καταστρέφονται με μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα για την χώρα μας. Το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που πήραν οι Ναζί από την Ελλάδα και δεν επεστράφει ποτέ, αποτέλεσε τροποπέδιο για κάθε είδους πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Πολύ σύντομα όμως οι Έλληνες ξαναβρήκαν τη δύναμη να επαναστατήσουν εναντίον του εισβολέα. Οργάνωσαν αντάρτικες ομάδες στα βουνά, τύπωναν παράνομες εφημερίδες, ενώ πολλοί διέφυγαν στην Αίγυπτο, όπου δημιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός στρατός που πολέμησε μαζί με τους άλλους συμμάχους μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας στις 12 Οκτώβρη του 1944. Η γαλανόλευκη σημαία μας υψώνεται ξανά στην Ακρόπολη, στην θέση του μισητού αγγελωτού σταυρού των Ναζιστών. Το τέλος της τραγωδίας βρίσκει τους Έλληνες πληγωμένους, αλλά όρθιους. Η 28 Οκτωβρίου θα παραμένει πάντα μια ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Το όχι του 1940 είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και της αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Δεν ήταν συμπτωματική εκδήλωση περιστάσεων, αλλά συνειδητή έκφραση πεποιθήσεων βαθιά ριζωμένων μέσα στην ελληνική ψυχή. Θα συμβολίζει αιώνια την πάλη του δικαίου με το άδικο, την πάλη για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανήκουμε σε μια χώρα μικρή, όπως λέει ο ποιητής Γιώργος Σωτέρης. Ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του και η ιστορία του είναι τεράστια. Αυτός ο λαός, αυτός ο τόπος που για τόσους αιώνες υπήρξε ο κυματοχράστης όλων των εισβολέων και των επιθέσεων και εξαιτίας της τόσο σημαντικής γεωγραφικής θέσης του, θα απαντήσει και πάλι όχι, αν χρειαστεί, στην οποιαδήποτε πρόκληση. Οφείλουμε να μιμούμαστε την υπομονή και το θάρρος των προγόνων μας που αντιμετώπισαν πολύ πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης από ό,τι αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα. Με εφόδιο την ιστορική μας μνήμη, ας κοιτάζουμε στο παρελθόν μας για να δούμε παραδείγματα και δύναμη για τον παρόν μας. Τιμή και δόξα σε αυτούς που φυλάνε Θερμοπύλες, σε αυτούς που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς του έτους του 40. Ας μην τους ξεχάσουμε ποτέ.